Ενθαρρυντικό κλίμα φαίνεται ότι διαμορφώνεται πλέον στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Το καμίνι του εργοστασίου της Ορεστιάδας άναψε και σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η παραγωγή. Το εργοστάσιο επισκέφθηκε και ο πρόεδρος βιομηχανίας Χρήστος Ρώσιος, ο οποίος εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος για τα επόμενα χρόνια. Αν πάει καλά ο καιρός, μέχρι τέλος Οκτώβρη θα βγαίνουν τέφλα. Το εργοστάσιο πιστεύω θα συνεχίσει τον τεμαχισμό από ό,τι μου είπε ο τεχνικός διευθυντής μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου. Υπολογίζουμε ότι η ποσότητα που θα παραχθεί φέτος στην περιοχή της Ορεστιάδας θα είναι γύρω στους 12 με 13.000 τόνους ζάχαρη. Δεν είναι σημαντική, είναι όμως ικανή. Μας δίνει το κουράγιο να πούμε του χρόνου, από την ώρα που και εμείς φανούμε απόλυτα συνεπείς στα όσα έχουμε υποσχεθεί στους αγρότες, ότι του χρόνου θα έχουμε μια έκταση που θα καλλιεργηθεί στην περιοχή του Εύρου, που θα ξεπερνά τα 40.000 στρέμματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσει το εργοστάσιο τουλάχιστον 4 μήνες, να έχουμε μια καμπάνια που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο μέχρι και τέλος Νοέμβρη και να μπορέσουμε να δώσουμε δυνατότητα σε πάνω από 500 ανθρώπους της περιοχής, μαζί με τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο, για τουλάχιστον ένα οκτάμινο να μπορέσουν να δουλέψουν στο εργοστάσιο της Ορεστιάδας. Σύμφωνα με τον κύριο Ρώσιο, οι αγρότες θα αποπληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα για την παραγωγή που παρέδωσαν πέρυσι, καθώς η βιομηχανία θα έχει τα πρώτα έσοδα από την ζάχαρη που παράγεται στο πλατή. Επειδή καθυστερήσαμε πάρα πολύ την παραγωγή εξαιτίας του καιρού, το πλατή υπολογίζαμε ότι θα ξεκινήσει να δουλεύει γύρω στις 25 Αυγούστου. Δυστυχώς ξεκίνησε στις 18 Σεπτέμβρη. Βρισκόμαστε περίπου 20 με 25 μέρες πίσω στην πληρωμή, γιατί καθυστερήσαμε να πάρουμε την καινούργια παραγωγή. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν εξοφληθούν τα οφειλόμενα από το 2015 και μέχρι τέλος του έτους θα έχει εξοφληθεί και η φετινή παραγωγή. Τόσο ο Διευθυντής του Εργοστασίου της Ορεστιάδας Παλάσσος Παρασκούδης, όσο και ο πρόεδρος βιομηχανίας, απευθυνόμενος σε εργαζομένους, μίλησαν για επανεκκίνηση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Τις επόμενες μέρες το εργοστάσιο θα μπει σε πλήρη λειτουργία. Σήμερα έγινε η πρώτη παραλαβή ποσότητας τέφλων, τα οποία καλλιεργήθηκαν στη Βουλγαρία. Πέρυσι σας είχα πει, αν θυμάστε, ότι αρχίσαμε να μετράμε από την αρχή. Είναι η δεύτερη χρονιά που μπορούμε να ελπίζουμε για πολλές άλλες χρονιές, οι οποίες θα είναι πολύ καλύτερες από τη φετινή την περσινή. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και νομίζω ότι όλοι μας. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ πέρα από διαφορετικούς δρόμους. Δεν έχει σημασία όμως. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ και ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να μπορέσει αυτό το εργοστάσιο να αποδείξει ότι αξίζει αυτό που του συμβαίνει. Αξίζει να συνεχίσει να λειτουργεί, να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, να προσφέρει στα παιδιά των αγροτών που είναι στην περιοχή. Κύριοι συνεργάτες, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που δείξατε για να μπορέσουμε σήμερα να ξεκινήσουμε να βάλουμε μπροστά το καμίνι. Ήταν ένα στοίχημα που το κερδίσαμε όλοι μαζί, μέσα από δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δύσκολες συνθήκες για τη χώρα, δύσκολες συνθήκες οικονομικά για τη βιομηχανία, δύσκολες συνθήκες οικονομικά και για εσάς. Θεωρώ ότι η υπόσχεση την οποία δώσαμε όταν αναλάβαμε στα μέσα του Απρίλη ότι το εργοστάσιο εδώ θα λειτουργήσει και ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανό το μοναδικό φουγάρο που υπάρχει στην περιοχή του Εύρου, έγινε επιτυχία. Αυτή τη στιγμή το στίγμα που βάζουμε είναι του χρόνου αυτό το φουγάρο να μην δουλέψει μόνο για ένα μήνα, να δουλέψει για 4 μήνες τουλάχιστον, να μεγαλώσουμε την καμπάνια και να δουλέψει για 4 μήνες, για να μπορέσει μαζί με τη συντήρηση να έχει τη δυνατότητα η βιομηχανία να δώσει θέση εργασίας τουλάχιστον σε 500 άτομα και τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Στο μεταξύ, ο κύριος Ρώσιος τόνισε ότι στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των 3 εργοστασίων αλλά και η επεξεργασία και άλλων προϊόντων. Προχωράμε σε εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος για εφαρμογή γεωργίας ακριβίας. Έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα live με προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα υποπροϊόντα με τη λογική των προβιωτικών καλλιεργειών
και να χρησιμοποιηθούν τα υποπροϊόντα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και την υποστήριξη της κτηνοτροφίας. Επίσης, προχωράμε σε ένα πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των τριών εργοστασίων, του Πλατέως, των Σερών και της Ορεστιάδας, και ταυτόχρονα είμαστε στην προμελέτη για την επέκταση της γραμμής παραγωγής του εργοστάσιου των Σερών για παραγωγή και προϊόντων φρουκτόζης, για να εκμεταλλευτούμε και τα καλαμπόκια που υπάρχουν στην περιοχή.